Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη της Λαμίας. Εορτάζουμε τον πολιούχο της, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Αλλά εορτάζουμε και την απελευθέρωση της πόλης από τις κατοχικές δυνάμεις. Αποτείουμε φόρο τιμής σε όσες και σε όσους συνέβαλαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία για το μέγιστο αγαθό, αυτό της ελευθερίας. Σήμερα οφείλουμε να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν μας, αλλά και από την αυτοθυσία αυτών των συμπατριωτών μας. Και μέσα σε ταραχώδεις γεωπολιτικές συνθήκες, στο ευρύτερο περιβάλλον μας, να εργαστούμε όπως και εργαζόμαστε, με πίστη, με αλληλεγγύη, με συνοχή, με σκληρή δουλειά, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην πατρίδα μας, να πετύχουμε ατομική και συλλογική πρόοδο και προκοπή και να ισχυροποιήσουμε ολόπλευρα τη χώρα μας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Διπλή γιορτή, διπλή χαρά για τη Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας. Γιορτάζουμε όλοι μαζί τόσο τη μνήμη του Αγίου Λουκά, του Ευαγγελιστή Λουκά, του Ιατρού, όσο και την απελευθέρωση της ιστορικής αυτής πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής πριν από 79 χρόνια. Τιμούμε τη μνήμη, διδασκόμαστε από την ιστορία μας και κοιτούμε με αισιοδοξία και φως στο μέλλον. Χρόνια πολλά. Διπλή γιορτή σήμερα για την πόλη μας. Η παράδοση συνδέει τον Άγιο Ευαγγελιστή Λουκά, τον Ιατρό, με την απελευθέρωση της πόλης από τους κατακτητές, δείχνοντας την άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ Εκκλησίας και πατρίδας. Είναι όμως μια ευκαιρία για όλους μας να ρίξουμε ματιά στο παρελθόν μας. Να πούμε ότι άνθρωποι σαν και εμάς ήταν αυτοί οι οποίοι έγραψαν την εποπτεία του 40 και την εθνική αντίσταση. Άνθρωποι σαν και εμάς ήταν αυτοί οι οποίοι ήθελαν μια πατρίδα ελεύθερη και αξιοπρεπή. Νιώθουμε σήμερα το ηθικό χρέος απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θυσιάστηκαν και καθαγίασαν με το αίμα τους τα ιερά αυτά χώματα, να τους υποσχεθούμε και να έχουμε το ηθικό χρέος να τους πούμε από την καρδιά μας ότι ενωμένοι, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, θα πάμε τη Λαμία μπροστά, θα πάμε τη Λαμία στο αύριο που της αξίζει. Η σημερινή διπλή γιορτή για την πόλη μας σηματοδοτεί ουσιαστικά την ιστορική πορεία της Ορθοδοξίας με την πατρίδα. Σηματοδοτεί την ίδια την ιστορία μας. Καμαρώνουμε που είμαστε ελεύθεροι. Τιμούμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για μας και τους δίνουμε την υπόσχεση ότι με τα ειρηνικά μας έργα θα τους δικαιώσουμε ώστε βλέποντάς μας από εκεί ψηλά να χαμογελούν με ικανοποίηση. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλους και χρόνια σας πολλά. Διπλή εορτή για την πόλη μας σήμερα και για τον ομό μας. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά και την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς. Το σημερινό μήνυμα, το μήνυμα που πρέπει να μείνει ανεξίτηλο στις γενιές, είναι ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, χρόνια πολλά στη Λαμία, χρόνια πολλά στη Φθιώτιδα και στους Στερεολαδίτες. Η γιορτή σήμερα για την πόλη της Λαμίας, την πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδος αλλά και της Φθιώτιδας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσες γιορτάζουν. Τιμούμε και την βεβαίως τη μνήμη των αγωνιστών του Ελλάς, οι οποίοι υπό τις διαταγές του Άρη Βελουχιώτη απελευθέρωσαν σαν σήμερα την πόλη της Λαμίας. Βεβαίως είναι δύσκολο υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ευρύτερη γειτονιά μας να αισθανθεί χαρούμενος κανείς όταν διαρκώς εδώ και μήνες βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες είτε τις σκηνές από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε από τον ξεριζωμό των Αρμενίων στον Αγκόρνο Καραμπάχ, είτε τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ, η οποία οδηγεί σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Η χώρα μας είχε το προνόμιο επί δεκαετίες να είναι ισότιμος συνομιλητής των αραβικών χωρών και σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία, όπου η Μέση Ανατολή και πάλι φλέγεται, οφείλουμε να αναλάβουμε το ρόλο του αξιόπιστου συνομιλητή και των δύο πλευρών και να ακολουθήσει τη χώρα μας, οι διεθνείς κοινή γνώμη και οι διεθνείς οργανισμοί. Καθώς διαθέτουμε αυτό το εξαιρετικό πλεονέκτημα εδώ και δεκαετίες και δεν πρέπει να το απολέσουμε.